Αύριο θα δοθούν τελικά τα προνοιακά επιδόματα σε 4.500 δικαιούχους του νομού Αχαΐας. Υπογράφηκαν επιτέλους τα προνοιακά επιδόματα από τον Επίτροπο. Εν τω μεταξύ, η Δημοτική Αρχή έχει από πολλές μέρες πίσω έχει ετοιμαστεί με τις τεράστιες φιλότιμες προσπάθειες που κάνει το προσωπικό. Η υπομονή των δικαιούχων έχει πλέον εξαντληθεί, αφού τα χρήματα δίδονται με μεγάλη καθυστέρηση. Αλλά αυτή η διαδικασία πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το βάσανο των ανθρώπων αυτών που έχουν την ανάγκη, αυτά τα ψίχουλα που παίρνουν και να δίνουν, ας πούμε, δισεκατομμύρια ελεύθερα και χωρίς ελέγχους στους μεγάλους τραπεζικούς ομίλους και όχι μόνο. Για μία ακόμα φορά τονίζεται ότι θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος καταβολής των επιδομάτων. Ο τομέας της πρόνοιας ήταν έτοιμος από το Δεκέμβριο, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, αλλά υπήρξε ζήτημα με τον Επίτροπο. Από το Δεκέμβριο και από τον Νοέμβριο ακόμα είχαμε ετοιμάσει τις καταστάσεις. Αλλά απλώς οι διαδικασίες αυτές είναι χρονοβόρες και πρέπει αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Επειδή δεν υπήρχε επίτροπος, επειδή έχει συνταξιοδοτηθεί ο επίτροπος. Ο επίτροπος έχει συνταξιοδοτηθεί εδώ και 6 μήνες και εδώ η κυβέρνηση απαξιώνει να έχει στην Πάτρα επίτροπο για να μπορούμε να έχουμε πιο άμεσα, ας πούμε, να λύνονται αυτά τα προβλήματα. Και μετά υπάρχει το θέμα της τράπεζας που εκεί πέρα κρατούνται 3 μέρες. Τα χρήματα αυτά για να τοκίζονται, αυτή είναι η αλήθεια. Άλλωστε, οι δικαιούχοι είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να εργαστούν λόγω προβλημάτων υγείας και τα 600 ευρώ το δίμηνο αποτελούν το μοναδικό τους εισόδημα.